δικαιοσύνη, διαφάνεια, αξιοκρατία μέσα από τις μεγάλες θεσμικές αλλαγές όπως το ΑΣΕΠ, η διάβια, η ηλεκτρονική συνταγογράφηση, η θεσμική αποκέντρωση της εξουσίας. Αν πάλι γυρίσει το κεφάλι προς τα δεξιά, στη Νέα Δημοκρατία, ή προς αριστερά, την υποτιθέμενη αριστερά του ΣΥΡΙΖΑ, δύσκολα θα βρεις κάτι να θυμάσαι παρά μόνο παχιά λόγια. Μετρήθηκαν, ζυγίστηκαν και βρέθηκαν ελλιπείς. Γι' αυτό εμείς σήμερα λέμε ΠΑΣΟΚ ξανά! Και λέμε ΠΑΣΟΚ ξανά και στο Κιλκίς. Με την παρουσία σας εδώ πέρα. Έχοντας ήδη στη φαρέτρα μας τρία ρεκόρ τα τελευταία χρόνια. Πρώτο, το ΠΑΣΟΚ στις εκλογές του 19 στο Κιλκίς ανέβηκε συγκριτικά με το 15 κατά 60%. Είναι το μεγαλύτερο ποσοστό ανόδου της χώρας. Το ΠΑΣΟΚ στις εκλογές του 19 στο Κιλκίς για πρώτη φορά στη μεταπολίτευση ξεπέρασε το εθνικό του ποσοστό και μάλιστα σχεδόν κατά 30%. Και τρίτον, το ΠΑΣΟΚ στις τελευταίες εσωκολατικές του διαδικασίες του Κιλκίς είχε συμμετοχή 3.200 πολιτών, αλλιών και νέων μελών. Συγκριτικά με τη Νέα Δημοκρατία που είχε 1.800 και το ΣΥΡΙΖΑ που είχε μόλις 650. Η δουλειά που κάνουμε όλοι μαζί, εδώ στον τόπο μας, τα τελευταία χρόνια αποδίδει καρπούς. Ανοίξαμε γραφεία στο Κιλκίς μετά από 12 ολόκληρα χρόνια απουσίας. Σχεδιάσαμε και υλοποιούμε δράσεις και εκδηλώσεις και ετοιμαζόμαστε για ακόμη περισσότερα στο προσεχές διάστημα. Σε αυτή την προσπάθειά μας, συντρόφισσες και σύντροφοι, σας στέλνουμε όλες και όλους στο πλευρό μας. Παλιούς και νέους, μικρούς και μεγάλους, γυναίκες και άντρες, πολίτες που κάνατε στο παρελθόν άλλες πολιτικές επιλογές. Να κάνουμε μια νέα αρχή, να φτιάξουμε ξανά μαζί ένα τόπο σύγχρονο και δημιουργικό. Μια πατρίδα που θα μας κάνει να αισθανόμαστε υπερήφανοι. Μια Ελλάδα που θα εξάγει δημοκρατία, πολιτισμό. Μια Ελλάδα που θα μοιράζει φως. Συντρόφισσες και σύντροφοι, καλό στο βήμα τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον άνθρωπο που μας κάνει ξανά να ελπίζουμε, τον πολιτικό που μπορεί να δώσει ξανά στην παράταξη το μέλλον που της αξίζει, τον Νίκο Ανδρουλάκη. Πρόεδρε, έλα να σηκώσουμε τον ήλιο ξανά ξανά. Επιβεβαιώνει ότι χτίζουμε ξανά, οικοδομούμε ξανά μια σχέση εμπιστοσύνης με τον ελληνικό λαό απ' άκρη σε άκρη της χώρας. Το ΠΑΣΟΚ επέστρεψε ξανά ισχυρό, δυναμικό, ενωμένο για να πρωταγωνιστεί στην πολιτική ζωή της χώρας απέναντι στον ελληνικισμό της Νέας Δημοκρατίας και τον λαϊκισμό του ΣΥΡΙΖΑ. Δημοκρατική παράταξη. Η παράταξη που τα βρέθηκε της μεταπολίτευσης έδωσε αγώνες, δημοκρατίας, θεσμικής συγκρότησης, ισχυρών ευρωπαϊκών υποδομών. Η παράταξη της κοινωνικής δικαιοσύνης και της εθνικής αξιοπρέπειας. Η παράταξη του Ανδρέα Παπανδρέου και εδώ από την Κυλκής στέλνει καθαρό μήνυμα νίκης σε όλη την Ελλάδα. Είναι η παράταξη που έκανε βήματα προς την ισχυρό και σκληρό πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι η παράταξη που έκανε τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις. Δυστυχώς, το τελευταίο διάστημα, ο ελληνικός λαός έζησε μια ανίπονη τραγωδία. Μια τραγωδία που συγκλώνησε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες. Θα μπορούσε τα δικά μας παιδιά, τα δικά σας εγγόνια, να είναι σε αυτό το μοιραίο τρένο, σε αυτή την τραγωδία των τεμπών. Μια τραγωδία που αποδεικνύει την αδυναμία του κράτους να περιβρίσει τα στοιχειώδη, την ασφάλεια, την προοπτική, να κάνει σύγχρονες ευρωπαϊκές υποδομές, να αξιοποιήσει σωστά τα ευρωπαϊκά προγράμματα. Ποιες όμως είναι οι ευθύνες? Μάθανε τα τελευταία χρόνια οι κύριοι της Νέας Δημοκρατίας όταν συμβαίνει κάτι καλό να είναι πάντα με την εντολή Μητσοτάκη. Όταν συμβαίνει κάτι άσχημο, τραγικό, Μητσοτάκης δεν θέλει τίποτα, δηλώνει άγνοια.
Αυτό τι είναι, περιτιμή στον Πρωθυπουργό? Θέλω όμως να σας πω τι συνέβη πριν από λίγες ώρες στην Βουλή των Ελλήνων, σήμερα που συζητάτε αυτό το πολύ σοβαρό, τραγικό δυστύχημα. Είπαν ότι δεν γνώριζαν το μέγεθος του προβλήματος. Ας τα βάλουμε όμως στη σειρά τα πράγματα. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων κάνει κάθε 2 χρόνια έρευνες για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων σε όλη την Ευρώπη. Το 2020 και το 2022 επισήμως η Ελλάδα έχει το μεγαλύτερο δείκτη θνησιμότητας βάσης χιλιόμετρων σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 2019 το Μάρτιο, πριν τις εκλογές, ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης σε εκδήλωση της Νέας Δημοκρατίας για το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας έλεγε και εμφάνιζε την πραγματική κατάσταση που είχε το δίκτυο. Βεβαίως, αυτό δεν τον εμπόδιζε να μιλά για τρένα υδρογόνου λίγα χρόνια μετά όταν τα ενέτασε στο Ταμείο Ανάκαμψης. Και βέβαια, όπως ο κύριος Τσίπρας πριν από τον κύριο Μητσοτάκη, μιλούσε για το ασημένιο τρένο που θα φέρνανε σε αυτά τα δίκτυα, τα οποία δεν μπορούσαν να εγγυηθούν ούτε την ασφάλεια, τη στοιχειώδη ασφάλεια των πολιτών. Μετά από λίγο έρχεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Λίγες εβδομάδες πριν το συγκλονιστικό αυτό δυστύχημα. Και μας στέλνει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Το είχαμε καταφέρει να φτιάξουμε την νομοθεσία συνεργασίας μεταξύ της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων και της ΕΡΓΟΣΕ. Και σήμερα έρχεται μία ακόμη βόμβα. Με έγγραφο της η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, το οποίο έστειλε στο Υπουργείο Μεταφορών στις 4 Οκτωβρίου του 2021, μιλά για εγκληματική αδράνεια στους χειρισμούς που αφορούν τη Σύμβαση 717. 4 Οκτωβρίου του 2021 πήγε στο Υπουργείο του κύριου Καραμαλή το πόρισμα της αρχής, της ειδικής ανεξάρτητης αρχής διαφάνειας. Και σήμερα τον ρωτάνε οι βουλευτές μας στη Βουλή και λέει ότι δεν γνώριζε τίποτα. Αυτό λοιπόν, αγαπητές φίλες και φίλοι, δεν είναι επιτελικό κράτος που εγγυάται τα στοιχειώδη. Είναι επιτελικό κράτος του θράσους και της συγκάλυψης. Μόνη του προτεραιότητα είναι να μην αντιμετωπίσει τις ευθύνες της η σημερινή κυβέρνηση. Αλλά δεν είναι η πρώτη φορά. Είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό. Μήπως το ίδιο δεν έγινε και στο σύμπαν των υποκλοπών, όπου μετά από δεκαετίες ξαφνικά βρισκόμαστε μπροστά σε φαινόμενα που πιστεύαμε ότι το Πασόκ του Ανδρέα Παπανδρέου, η Δημοκρατική Παράταξη, τα είχε κλείσει το χροντούλα από τη ιστορία. Και να τα μπροστά μας ξανά. Υποκλοπές και προσπάθεια με σύγχρονα μέσα να εγκλωβίσουν εμένα και άλλους ανθρώπους. Ανθρώπους σε πολύ κρίσιμες θέσεις του κράτους, όπως είναι οι ένοπλες δυνάμεις. Και δεν είναι η απάντηση του Πρωθυπουργού. Ένα δίδε συγγνώμη, όλα στο φως. Έγινε κάτι από αυτά? Ποιο είναι όλα στο φως? Από πέρυσι το καλοκαίρι που πήγα στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου έχουν περάσει πολλοί μήνες. Ό,τι μάθατε εσείς, έμαθα κι εγώ, ενώ οι έρευνες των ανεξάρτητων αρχών του κύριου Μενουδάκου και του κύριου Ράμου έχουν προχωρήσει επειδή πάρα πολλά στοιχεία για να ρίξουν φως αυτή την υπόθεση. Γιατί γίνεται τόσο αργά η δικαιοσύνη? Μήπως περιμένει να τελειώσουν οι εκλογές για να μάθει ο ελληνικός λαός την εγκληματική δραστηριότητα του παρακράτους πριν τις εκλογές και αξιολογήσει όπως πρέπει τον κύριο Μητσοτάκη και τον ανησυχό του? Αλλά είπε πρόσφατα ότι είναι έτοιμος να τα βάλει με το βαθύ κράτος, βαθίζοντας τον εαυτό του μεταρρυθμιστή. Ποιος είναι το βαθύ κράτος? Βαθύ κράτος είναι αυτοί που αξιοποιούν με πελατειακούς όρους το Ταμείο Ανάκαμψης. Βαθύ κράτος είναι αυτοί που οργανώνουν το Μέγαρο Μαξίμου, το παρακράτος των υποκλοπών. Βαθύ κράτος είναι αυτό το οποίο έχει μια σύμβαση
9 χρόνια χωρίς να υλοποιείται, γνωρίζουν τις εγκληματικές ευθύνες συγκεκριμένων παραγόντων των οργανισμών και του Υπουργείου και δεν κάνουν τίποτα. Έχοντας αυτά τα τραγικά αποτελέσματα, όπως λέει και η ανεξάρτητη αρχή, βαθύ κράτος είναι να διορίζεις τα κομματικά σου παιδιά σε κρίσιμες θέσεις των οργανισμών. Ας δούμε τα βιογραφικά όλων των ανεπλεκόμενων. Οι περισσότεροι είναι στελέχη που στήσαν τον κύριο Μητσοτάκη, κομματικά παιδιά της Νέας Δημοκρατίας. Δεν βλέπεις αξιοκρατικές επιλογές. Για να μην μιλήσουμε ιστορικά για το ποιος εκπροσωπεί το βαθύ ρουσφετολογικό και πελατειακό κράτος στην Ελλάδα, κύριε Μητσοτάκη. Γιατί όλοι γνωριζόμαστε πάρα πολύ καλά σε αυτόν τον τόπο. Ποιοι είναι αυτοί που μπορούν να αντιμετωπίσουν αυτό το βαθύ κράτος? Είναι η παράταξη που όσο και προσπαθούν να τις χρεώσουν, ψάχνοντας μικροποσότητα Πασόκ για να ρίξουν και να διαχύσουν τις ευθύνες τους, αυτή η παράταξη είναι που έφερε οτιδήποτε αφορά την αξιοκρατία στον τόπο, παρόλα τα λάθη της, γιατί εμείς είμαστε έτοιμοι να σηκώσουμε και τις ευθύνες μας για όσα λάθη γίνανε στο παρελθόν. Αλλά ποιος έφτιαξε τις ανεξάρτητες αρχές στην Ελλάδα? Η Νέα Δημοκρατία, το ΣΥΡΙΖΑ ή το ΠΑΣΟΚ? Ποιος έφτιαξε την αξιοκρατία του ΑΣΕΠ στην Ελλάδα? Η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ ή το ΠΑΣΟΚ? Ποιος έφτιαξε το Open Gov και τη διάβγεια στον τόπο για να μαθαίνουμε πού πάνε οι φόροι σας και πώς αξιοποιούνται αυτά τα χρήματα? Η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ ή το ΠΑΣΟΚ? Και όχι μόνο δεν τα έφεραν, αλλά τα πολέμησαν λησαλέα στην Ελληνική Βουλή, απαξιώντας κάθε προσπάθεια αξιοκρατίας και διαφάνειας. Άρα η μόνη παράταξη που μπορεί να εγγυηθεί ένα κράτος το οποίο θα λειτουργεί με όρους που έχουν πάνω απ' όλα τον πολίτη και την κοινωνία στο προσκήνιο είναι αυτή η παράταξη, και το αποδεικνύει η ιστορία της, οι μεταρρυθμίσεις της, η ποιότητά της, η κουλτούρα σεβασμού των θεσμών και της δημοκρατίας. Γιατί εμείς είμαστε αυτοί που όχι φτιάξαμε μόνο τις ανεξάρτητες αρχές, τις σεβαστήκαμε τις ανεξάρτητες αρχές. Θέλω να σας θυμίσω τι έγινε στην υπόθεση των τηλεοπτικών αδειών, όταν τότε ο κύριος Μητσοτάκης έλεγε αυτά που λέμε σήμερα. Έλεγε τα ίδια που λέμε σήμερα, τα έλεγε ο κύριος Μητσοτάκης και το ΣΥΡΙΖΑ. Και έλεγε ότι αυτός ο διαγωνισμός είναι ένα παιχνίδι μοιράσματος μετοχών, έλεγα, της Νέας Δημοκρατίας, αυτό που πιστεύαμε κι εμείς, σε ισχυρά συμφέροντα, το οποίο το απέδειξε με την απόφασή του το ειδικό δικαστήριο, καταδικάζοντας 13-0 τον κύριο Παπά. Ο κύριος Μητσοτάκης ως κυβερνήτης λέει τα ίδια που έλεγε τότε? Ή μήπως κάνει τα ίδια που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ τότε? Τι έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ τότε? Μιλούσε η δικαιοσύνη και ανεξάρτητες αρχές ότι αυτή η προσπάθεια που κάνει είναι εις βάρος της δημοκρατίας και της διαφάνειας, και βγαίνανε οι Πολάκηδες και όλα τα στελέχη και χτυπούσαν τις ανεξάρτητες αρχές. Τι κάνει σήμερα η Νέα Δημοκρατία? Μόλις ο Ράμος με τον Μενουδάκο έκαναν τη δουλειά τους και ανακοίνωσαν στο πιο επίσημο όργανο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ότι υπάρχουν 300 μηνύματα πρέντετο με 100 στόχους. Έχουν βρει εταιρείες. Απευθείας στοχοποιήθηκαν από αυτούς που μέχρι προχθές τους υπερασπιζόταν. Άρα ποια είναι η αξιακή μας διαφορά? Δεν είναι μόνο η συνέπεια και η ευθύνη. Είναι κάτι περισσότερο. Είναι ο σεβασμός στους θεσμούς, στη δημοκρατία, ακόμη και αν κάποιες φορές αυτοί οι θεσμοί δείχνουν και δικά μας στελέχη για ευθύνες. Και εμείς τι κάνουμε τότε? Κάνουμε συγκάλυψη? Τους βάζουμε στα ψηφοδέλτια όπως ο Τσίπρας του κύριο Παπά? Ή τους καλύπτουμε, τους συγκαλύπτουμε όπως ο Μητσοτάκης τον αιτσιό του και τον διοικητή της ΕΕΠ και την κυρία Βλάχου και τους ιδιοκτήτες των λογισμικών αυτών? Όχι. Εμείς μέσα σε μερικά δευτερόλεπτα, όταν προέκυψε το Qatar Gate, διαγράψαμε την κυρία Γκάλη. Εμείς, μόλις προέκυψε μια παρατυπία η οποία δεν έχει άμεση σχέση με το δυστύχημα. Δεν έχει άμεση σχέση με το δυστύχημα, αλλά μια παρατυπία, σαν νοσοκομείο. Βγάλαμε από το ψηφοδελτίό μας τον γιατρό που έκανε αυτή την παρατυπία. Τι κάνει η Νέα Δημοκρατία με το ΣΥΡΙΖΑ? Η Νέα Δημοκρατία με το ΣΥΡΙΖΑ
ευχηγήσω από το ΣΥΡΙΖΑ. Έχει το σύνθημα δικαιοσύνη παντού. Δικαιοσύνη για όλους εμάς, αλλά για αυτούς όταν μιλάει δικαιοσύνη, είναι κακή δικαιοσύνη. Δικαιοσύνη για μας, αλλά για αυτούς συγκάλυψη, για τους κολλητούς τους. Και μάλιστα έκανε το θράσος να που λέει, είμαι πιασμένος, λέει, από τη Νέα Δημοκρατία, γι' αυτό λέει, δεν σηκώνω το χρόνο των υποκλοπών. Μα τι άλλο να κάνω. Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρώπινων Δικαιωμάτων πήγα. Στην Ελληνική Δικαιοσύνη πήγα. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάναμε εξαρτητική επιτροπή. Το ίδιο και στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Αυτοί τι έκαναν. Μήπως τα ίδια που κάνει η Νέα Δημοκρατία. Ο κ. Μητσοτάκης, που είναι φιλελεύθερος, έτσι θέλει να πλασάρεται στην κοινή γνώμη. Τι είδους φιλελευθερισμού εκπροσωπεί. Τον φιλελευθερισμό που είναι ικανός να κάνει τα πάντα, ακόμη και να εκθέσει ανεπανόρθωτα την Ελλάδα, όταν ζητάνε οι Ευρωπαϊκοί Δεσμοί, η Επιτροπή Δικαιωμάτων να έρθει στη χώρα, να μιλήσει με τους υπουργούς, με τους γενικούς γραμματείς, με την κοινωνία των πολιτών. Και βάζουν τον πρέσβη της Βρυξέλλας να στείλει γράμμα, μην έρθετε, διότι έχουμε τρίμερο πένθος. Τους απαντάει η Επιτροπή, μα λίγο τρίμερο πένθος, έχουμε την άλλη εβδομάδα. Και μετά από λίγο του στέλνει νέο γράμμα ο κ. Διαπετρίτης και λέει, όποτε και να έρθετε, δεν θα δείτε κανένα από εμάς. Ποια άλλη χώρα τα κάνει αυτά, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ισπανία, η Πορτογαλία. Μόνο η Πολωνία του Καζίνσκι έχει τα εργαλεία και τη συμπεριφορά της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Αλλά η Ελλάδα είναι μια χώρα που έδωσε αγώνες για τη δημοκρατία και αυτή η παράταξη είναι εγκλητής των δεσμών της διαφάνειας και θα πούμε εμπόδιο σε οποιαδήποτε προσπάθεια μπορεί να δεχτείτε διεθνώς από αυτή την κυβέρνηση. Και έχουν το θράσος να μας πούνε ποιο θα πάτε. Τι με ποιο θα πάνε. Με τις αρχές, με τις αξίες, με την ιστορία μας και με το πρόγραμμά μας. Το πρόγραμμα του συγκεκριμένου. Θέλει να κάνει την Ελλάδα μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα. Μια χώρα προοπτικής για τις νέες γενιές. Μια χώρα που θα σταματήσει το brain drain. Να φεύγουν χιλιάδες Ελληνόπουλα από όλη την Ελλάδα στο εξωτερικό. Μη βλέποντας ελπίδα στη χώρα. Αυτή είναι η αγωνία της δημοκρατικής παράταξης. Και όχι η αγωνία της εξουσίας. Που εργαλειοποιεί τα πάντα. Είναι έτοιμη να απολύσουν τα πάντα για μια καρέκλα εξουσίας. Γι' αυτό λοιπόν και εδώ από το Κυλκής βάζουμε. Οικοδομούμε ένα ισχυρό πρόγραμμα που θα κάνει την Ελλάδα να γυρίσει σελίδα. Αυτός είναι ο αγώνας μας στις επόμενες εθνικές εκλογές. Και το δίλημα είναι καθαρό, αγαπητές φίλες και φίλοι. Δεν είναι Τσίπρας ή Μητσοτάκης. Το δίλημα είναι ή ένα κράτος λάπτρο στα χέρια των εκάστοτε κυβερνώντων ή ένα κράτος εγγυητής του δημοσίου συμφέροντος. Με ισχυρή εντολή από τον ελληνικό λαό, εγγυώμαι όταν οικοδομήσουμε ένα κράτος εγγυητή του δημοσίου συμφέροντος, το οποίο θα είναι διαφάνειας, αξιοκρατίας, θα σέβεται τους όρους του ελληνικού λαού, θα αξιοποιεί τα ευρωπαϊκά προγράμματα, το Ταμείο Ανάκαμψης, θα δημιουργήσει σύγχρονες υποδομές, το δημόσιο θα έχει αξιολόγηση, αξιοκρατία, και ο ιδιωτικός τομέας και τα ισχυρά συμφέροντα θα λειτουργούν με κανόνες. Θα υπάρχει δικαιοσύνη. Και όχι όταν είσαι ισχυρός να βρεις πάντα το δίκιο σου ακόμη και όταν έχεις άδικο. Αλλά όταν είσαι ανίσχυρος να προσπαθείς να βρεις το δίκιο σου αλλά τις περισσότερες φορές να είσαι χαμένος. Αυτή η χώρα δεν αξίζει στον ελληνικό λαό. Αυτό το κράτος δεν είναι το κράτος που φιλοδοξούμε. Το κράτος του 21ου αιώνα. Και αυτό είναι το πρόβλημα. Ένα ακριβό κράτος με ακριβές υπηρεσίες αλλά πολύ κακής ποιότητας και αυτό απεδείχθη και στο έγκλημα των τεμπών. Γιατί πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Πώς βρέθηκε μόνος του ένας σταθμάρχης ενώ πρέπει να είναι και άλλοι μαζί του. Πώς έγινε μια μετάταξη ενός ανθρώπου 58 ετών, όταν το ηλικιακό όριο είναι 48 και μετά, κατόπιν εορτής, προσπάθησαν να φέρουν άλλη τροπολογία για να το διευθετήσουν. Πώς είναι δυνατό να γίνεται μια ιδιωτικοποίηση, στην οποία ο κύριος Τσίπρας έλεγε πριν γίνει πρωθυπουργός ότι τα 300 εκατομμύρια ήταν ξεπούλημα. Αλλά να εκλέγεται πρωθυπουργός και να παίρνει αντίτιμο μόνο 45 εκατομμύρια, αλλά να είναι μεγάλη επιτυχία. Και μάλιστα,
να πρικοδοτεί τους Ιταλούς με 250 εκατομμύρια ευρώ για τις άγονες γραμμές. Και οι Ιταλοί τι έκαναν. Τι έκαναν οι Ιταλοί. Δεν ήξεραν τα τρένα τους σε τι ράγες κινούνται. Είναι μια επιτυχημένη ιδιωτικοποίηση. Τι σημαίνει κανόνας. Όταν κάνεις ένα λάθος, μια λάθος ιδιωτικοποίηση που δεν πήγε καλά, δεν σηκώνεις τα χέρια ψηλά. Ούτε λες ξανά θα διαπραγματευτώ με τους ίδιους. Με ποιους. Με αυτούς που ο κύριος Τσίπρας θα επαναδιαπραγματευτεί όταν ο ίδιος υπέγραψε αυτή την αγοροπολισία, αυτή την ιδιωτικοποίηση. Εμείς λέμε κάτι άλλο καθαρό. Όταν μια ιδιωτικοποίηση δεν πάει καλά, γίνεται μεταβατική αποκρατικοποίηση ψάχνοντας νέο στρατηγικό επενδυτή για να αποκτήσουμε ένα κανονικό σιδηροδρομικό δίκτυο στην Ελλάδα. Διότι δεν μπορεί στον 21ο αιώνα να λες αφήνω το λιγνίτι για να πάω στην καθαρή ενέργεια. Γιατί πρέπει να κάνω πράσινη μετάβαση, χαμηλή εκπομπή ρήπων στην παραγωγή ενέργειας και στις μεταφορές. Αλλά το πιο φιλικό μέσο για το περιβάλλον, το τρένο, να το απαξιώνεις με τις επιλογές σου. Άρα πρέπει να βρούμε ένα άλλο στρατηγικό επενδυτή. Η συγκεκριμένη εταιρεία που δεν είχε το καλύτερο όνομα απέτυχε παταγωδώς. Δεύτερο θέμα. Ρυθμιστική αρχή σιδηροδρόμων. Έκανε τη δουλειά της. Τα κομματικά τους παιδιά διόρισαν οι κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ. Ανθρώπους που δεν γνώριζαν τι σημαίνει τρένο. Εμείς μιλάμε για μια ρυθμιστική αρχή σιδηροδρόμων στα ευρωπαϊκά πρότυπα που θα στελεχωθεί με διεθνή διαγωνισμό. Και θέλω λοιπόν να κάνω μία υποσημείωση. Δεν κουραστήκαμε να κάνουμε εκλογές και μετά τις εκλογές να ξυλώνεται όλο το κράτος και να έρχονται άνθρωποι χωρίς καμιά περγαμηνή παρά μόνο την κομματική τους ταυτότητα. Να παίρνουν παχυλούς μισθούς και το μόνο που κάνουν είναι εξυπηρετήσεις. Πού άλλο συμβαίνει αυτό. Αλλά Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ είναι αμετανόητοι. Δεν νιώθουν τι πέρασε ο ελληνικός λαός πραγματικά τα 10 χρόνια της χρεοκοπίας. Είναι αμετανόητοι και δεν είναι έτοιμοι να συγκρουστούν με ό,τι κρατά την Ελλάδα πίσω, κάνοντάς τη μια χώρα που δεν μπορεί να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες του μέλλοντος. Και εμείς κάναμε λάθη. Αλλά έχουμε πάρει αποφάσεις. Αποφάσεις να συγκρουστούμε με τις συμφέροντα. Συντεχνιακά και ισχυρά συμφέροντα της ολιγαρχίας. Αν πρέπει να το κάνουμε, θα το κάνουμε για το καλό του ελληνικού λαού. Και όχι να χαϊδεύουμε ισχυρούς, έχοντας καθημερινά τέτοια ζητήματα να αντιμετωπίσουμε. Ζητήματα απαξίωσης της αγωνίας των Ελλήνων και ιδιαίτερα των πιο αδύναμων Ελλήνων. Άρα τι απαντάμε σε αυτά, σε όλα αυτά. Κάθε θέση, οργανισμό θα καλύπτεται με διεθνή διαγωνισμό για να έρθουν οι καλύτεροι Έλληνες εντός και εκτός της Ελλάδας να στελεχώσουν το κράτος. Και μάλιστα όχι μόνο αυτό. Η θητεία τους θα είναι πέρα από κάθε εκλογικό κύκλο για να μην νιώθουν εκβιαζόμενοι από την εκάστοτε ηγεσία ότι μόλις που εμείς θα τα ξυλώσουμε. Αυτό είναι το κράτος αξιοκρατίας που δεσμεύουμε να οικοδομήσουμε μετά τις επόμενες εθνικές εκλογές για το καλό όλων των Ελλήνων των Ελλήνων. Φίλες και φίλοι, αυτή η τραγωδία έβγαλε τα παιδιά μας και τα εγγόνια σας στον δρόμο, λέγοντας πως εδώ δεν μπορεί να συνεχίζεται το πάμε και όπου βγει. Δεν μπορεί να συνεχίζεται μια παρακμή, ενώ περάσαμε μια τεράστια περιπέτεια ως χώρα. Είναι αδιανόητο να έχουμε μια τέτοια εμπειρία την τελευταία δεκαετία, με τόσα προβλήματα, με κόκκινα δάνεια, με τεράστιους φόρους, και να μην προσπαθούμε να αλλάξουμε τα πράγματα. Τι θέλουν αυτά τα παιδιά? Γιατί φεύγουν έξω? Είναι μόνο οι θέσεις εργασίας? Είναι μόνο οι μισθοί? Γιατί όσοι φεύγουν δεν σκέφτονται να επιστρέψουν εύκολα? Είναι τα ίδια παιδιά που τελειώνουν τα ελληνικά πανεπιστήμια. Τα αποπαξιώνουν κάποιοι. Αυτά τα πανεπιστήμια καταφέρουν στη Γερμανία, στη Γαλλία, στο Βέλγιο να γίνονται άξιοι, εργαζόμενοι, υψηλά αμοιβόμενοι ερευνητές από αυτά τα πανεπιστήμια. Τι είναι αυτό που πάει λάθος εδώ? Αυτό που πάει λάθος είναι η αδιαφάνεια. Είναι ότι
οι πολλές ευκαιρίες είναι για τους λίγους. Και η Ευρώπη τι κάνει γι' αυτό. Ακούω από κάποιους να λένε, μα τι κάνει η Ευρώπη. Σήμερα συναντήθηκα με τον πρόεδρο του S5. Και συζητάμε πολύ ώρα με την αντιπροσωπεία τους. Τι λάθος πάει στη χώρα μας. Και τι καλό συμβαίνει αλλού. Που πρέπει να το μιμηθούμε. Όχι με μία λογική μακριά από τα δικά μας εθνικά συμφέροντα, αλλά ακριβώς για να έχουμε ένα πατριωτικό οικονομικό πρόγραμμα. Και είμαστε μία χώρα που κινδυνεύει από αφελληνισμό. Ας τα βάλουμε λοιπόν στη σειρά. Πρώτο ζήτημα είναι το ιδιωτικό χρέος. Έχουμε σοβαρή πολιτική για το ιδιωτικό χρέος. Έχουμε μια πολιτική για το ιδιωτικό χρέος που αγκαλιάζει τις αγωνίες των Ελλήνων. Συσάχθη, έλεγε ο κύριος Τσίπρας, μην πληρώνετε, έρχομαι. Και μετά από μερικά χρόνια, 2 χρόνια, παρέδωσε με νόμο του τα κόκκινα δάνεια στα καουράκια των Φάνης. Και τώρα γίνει κροκοδίλια δάκρυα, πας και πάρει καμιά ψήφο τα θολά νερά. Κύριος Μητσοτάκης έλεγε θα λύσει το πρόβλημα. Επί της κυβέρνησής του έκλεισε ο κύκλος του νόμου Κατσέλη, του νόμου του Πασόκ του 2010, που προστάτευε την πρώτη κατοικία. Νιώθουμε λοιπόν τις αγωνίες του ελληνικού λαού. Εμείς τι λέμε. Δεύτερη ευκαιρία αξιοπρέπειας για όλους τους Έλληνες που αγωνίστηκαν έντιμα και δεν ήταν στρατηγικά αποκληρωτές για πολλά χρόνια, αλλά δεν άντεξαν την οικονομική κρίση. Και πρέπει να τους αγκαλιάσουμε και να ζήσουμε με αξιοκρατικούς όρους, με κριτήρια της εποχής, με διαφάνεια, μια δεύτερη ευκαιρία αξιοπρέπειας. Πώς μεταφράζεται αυτό. Καταρχάς, προχθές στο Ηράκλειο αναλύσαμε την πρότασή μας για ένα νέο νόμο προστασίας της πρώτης κατοικίας, που θα λαμβάνει υπόψη του το πόσο από το δάνειό σου έχει αποπληρώσει, το πότε σταμάτησε να πληρώνεις, το κόστος του δανείου σου και βέβαια το κόστος του σπιτιού σου. Για να μπούμε εμπόδιο σε οποιαδήποτε περίπτωση Έλληνα κινδυνεύει να χάσει την πρώτη του κατοικία ενώ προσπάθησε να την κρατήσει και να κρατήσει ζωντανό το δάνειό του. Δεύτερο είναι η αγροτική γη. Καθολική προφύλαξη στην αγροτική γη. Είναι αδιανόητο μια χώρα με τόσο μικρούς πλήρους να κινδυνεύει να χάσει οποιοδήποτε την αγροτική γη. Μακροπρόθεσμες ρυθμίσεις. 120 δόσεις για ΕΦΚΑ και φορεία, για όλους. Και όσο τηρείται η ρύθμιση, μέχρι τέλους να υπάρχει και μια μείωση στο αρχικό ποσό της τάξης του 30%. Για όσους συμπολίτες μας πήραν ελβετικό δάνειο, που σήμερα κινδυνεύουν διότι έχει αυξηθεί πάρα πολύ το επιτόκιο λόγω της αλλαγής ισοτιμίας, προτείνουμε το 1/3 της αλλαγής ισοτιμίας, όπως μεταφράζεται στο επιτόκιο, να το σηκώσουν οι ίδιοι και τα 2/3 οι τράπεζες. Το λέμε αυτό διότι υπήρχε εμπειρία του ελβετικού γέρου, αλλά δεν έκαναν τίποτα για να ενημερώσουν και να προφυλάξουν τους δανειολήπτες. Αυτές οι προτάσεις είναι προτάσεις γιατί θέλουμε να κάνουμε μια πολιτική που θα δίνει ανάσα στην πραγματική οικονομία. Ρευστότητα. Γιατί οι τράπεζες δεν έχουν ρευστότητα στην αγορά. Γιατί έχουν άλλες προτεραιότητες. Η Ελλάδα είναι η χώρα με τη μεγαλύτερη διαφορά μεταξύ επιτοκίου καταθέσεων και στεγαστικών δανείων. Είναι δυνατόν μια χώρα που έχουμε δώσει δισεκατομμύρια για να στηρίξουμε τις τράπεζες να επιτρέπει η κυβέρνηση αντί να απειλήσει με φορολόγηση των υπερδοκερδών των τραπεζών να έχουμε τη μεγαλύτερη διαφορά μεταξύ επιτοκίου καταθέσεων και στεγαστικών δανείων. Αυτό περιφρονεί τις προσπάθειες που έχει κάνει ο ελληνικός λαός. Είναι επίσης δυνατόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να δίνει στηρίξη και να λέει πάρτε 32 δισεκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης, 20 δισεκατομμύρια επιδοτήσεις, 11 δισεκατομμύρια δάνεια. Και ενώ άλλες κυβερνήσεις κάνουν ειδικό χρηματοδοτικό φορέα και δίνουν τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης, όχι με κριτήρια της αγοράς, διότι με τα κριτήρια της αγοράς, αυτοί που δανειζόταν και πριν, δανείζονται και τώρα, απλά με χαμηλότερο επιτόκιο. Είπα τα στοιχεία στο Ηράκλειο. 68 εταιρείες έχουν πάρει ένα τεράστιο ποσοστό από το Ταμείο Ανάκαμψης με 1,1 και 1,2 επιτόκιο. Μα δεν τα έδωσε η Ευρώπη για αυτούς τα λεφτά αυτά.
Τα έδωσε για μικρομεσαίες επιχειρήσεις που κινδυνεύουν να κτίσουν. Τα έδωσε για να γίνουν κίνητρα συμφωνεύσεων και συνεργασιών. Με κριτήρια θέσεων εργασίας. Με κριτήρια ψηφιακής σύγκλησης. Πού πήγαν αυτά τα λεφτά? Γιατί η Νέα Δημοκρατία και ο Μητσοτάκης έδωσε τη δυνατότητα στις τράπεζες να χαράξουν τον αναπτυξιακό σχεδιασμό της χώρας τα επόμενα χρόνια? Δεν μάθαμε τι έγινε το 2009. Αυτές οι τράπεζες, οι διοικήσεις τους, δεν ήταν αυτές που έδιναν δάνεια, θαλασσοδάνεια σε ανθρώπους που δεν είχαν καμία επενδυτική στρατηγική? Δεν πρέπει να βάλουμε ένα άλλο πλαίσιο ανάπτυξης της χώρας? Φοβάμαι, αγαπητές φίλες και φίλοι, ο Ταμείο Ανάκαμψης είναι άλλη μία χαμένη ευκαιρία. Και δεν είναι μόνο τα δάνεια που πήραν στις τράπεζες. Πρέπει να αλλάξουμε στρατηγική. Και να είναι το κράτος εγγυητής πώς θα υπάρξει ένα αναπτυξιακό πλαίσιο. Και εμείς έχουμε ένα σχέδιο ολοκληρωμένο που τι κάνει απλά. Αυτά τα χρήματα τα δίνει για μια νέα αναπτυξιακή στρατηγική που βασίζεται στην συνεργασία του τουρισμού, του πρωτογενούς τομέα και της μεταποίησης. Το όραμά μας είναι η Ελλάδα της εξωστρέφειας. Είναι η Ελλάδα που μπαίνει εμπόδιο στον αφελητισμό, στην εξαγορά της περιουσίας μας από τα κοράκια που τα μόνο τα ενδιαφέρει είναι να κερδοσκοπήσουν εντός μερικών εβδομάδων. Ποιος έχει διαπραγματευτεί με ένα φαντ για να καταλάβει τι γίνεται? Το ενδιαφέρει το φαντ αν εσύ έχεις μια επιχείρηση με 100 εργαζομένους και αν μπορείς στο μέλλον αυτή η επιχείρηση να έχει 200 εργαζομένους? Ή το ενδιαφέρει το 10% που πήρε εκβιάζοντάς σε χωρίς όρους με το πιστόλι στον κρόταφο να γίνει 20% κέρδος? Σε αυτούς αφήνουμε την ανάπτυξη της χώρας, αν είναι δυνατόν? Είναι πατριωτική στάση αυτή? Εμάς το σχέδιό μας μιλάει για μια χώρα που δίνει προοπτική στην εξωστρέφεια, στην ανάπτυξη με πατριωτικούς οικονομικούς όρους. Και το πιο μετρήσιμο μέγεθος είναι οι καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας. Γι' αυτό λέμε η συνέργεια πρωτογενούς τομέα μεταποίησης και τουρισμού. Δεν μπορεί να έρθουν στην Ελλάδα 20 και 25 εκατομμύρια άνθρωποι και ενώ θα μπορούσαν να γευτούν το πολύ καλό μας κρασί, το κρασί της γουμένης σας, οι περισσότεροι και πολλά κρασί από την Ελλάδα, να μην γεύονται ελληνικά προϊόντα. Πώς το καταφέρνει η Πορτογαλία, η Ισπανία? Και αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι καταναλωτές μόνο μια εβδομάδα 10 ημερών, αλλά είναι πρεσβευτές των προϊόντων της χώρας μας όλους τους υπόλοιπες μήνες, που τα αναζητούν στα ράφια τους, στη Γερμανία, στην Αγγλία και σε άλλες χώρες. Γιατί λοιπόν οι άλλοι μπορούν και εμείς δεν μπορούμε? Γιατί κάποιοι κοιτάνε το εφήμερο κέρδος. Εμείς δεν κοιτάμε ούτε την εφήμερη εξουσία, ούτε το εφήμερο κέρδος. Εμείς κοιτάμε το συμφέρον του ελληνικού λαού με στόχο ένα, να μείνουν τα παιδιά σας στην Ελλάδα, να δημιουργήσουν με αξιοπρέπεια, με προοπτική, για να έχουν μια ισχυρή Ελλάδα και όχι μια Ελλάδα που τα παρακμάζει. Μια Ελλάδα που τα παρακμάζει εντός ευρωπαϊκής ένωσης. Το Ταμείο Ανάκαμψης. Τι άλλο ήταν το Ταμείο Ανάκαμψης? Γιατί μας δώσαν 20 δισεκατομμύρια? Έτσι? Για να το κάνουμε ένα μικρό έσπα, να τα μοιράζουμε σε μικρά εργάκια? Όχι βέβαια. Υπάρχουν νόρμες. Υγεία, ψηφιακή σύγκριση, πράσινη μετάβαση. Στα τρένα, το πιο πράσινο μέσο, δώσανε τα ελάχιστα. Όταν οι Ιταλοί δώσανε δισεκατομμύρια και άλλοι Ευρωπαίοι που δεν έχουν ανάλογα δίκτυα της Γερμανίας και της Γαλλίας. Εδώ στους κτηνοτρόφους και στους αγρότες τι δώσανε? Τι κάνανε οι άλλες χώρες με τους κτηνοτρόφους και τους αγρότες? Είπανε, δεν θέλουμε λιγνίτη, δεν θέλουμε πυρηνική ενέργεια. Τότε οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που εγγυάται το Ταμείο Ανάκαμψης να γίνουν οι επενδύσεις, δεν θα πάνε στις 5 μεγάλες κατασκευαστικές. Θα φτιάξουμε δίκτυο υψηλής διασυνδεσιμότητας που θα ενώνει την Ελλάδα μεταξύ της, αλλά και μεταξύ τρίτων χωρών, από την Αφρική μέχρι την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θα κάνει μετά ενεργειακές κοινότητες αγροτών, κτηνοτρόφων, μεταποιητών, ώστε η παραγωγή μας να παράγουν το ρεύμα που καταναλώνουν. Και όσο δεν καταναλώνουν, να το πουλούν ξανά στο δίκτυο. Και τι το κάνουν οι άλλοι, δεν το κάναμε εμείς? Γιατί εμείς είχαν προτεραιότητα η κύριε της Νέας Δημοκρατίας, 12 του Αυγούστου, όχι να χτίσουμε το Ταμείο Ανάκαμψης ισχυρό δίκτυο, ώστε να κάνουμε εκατοντάδες ενεργειακές κοινότητες, δήμους κοινότητες και παραγωγούς, αλλά είχαν προτεραιότητα 12 του Αυγούστου, ό,τι είχε μείνει
από το δίκτυο σε χώρο διασύνδεσης να το δώσουν μόνο στους ισχυρούς. Αυτή είναι η Ελλάδα της κοινωνικής δικαιοσύνης? Όχι. Αυτή είναι η Ελλάδα που προτεραιότητα βάζει το πολιτικό σύστημα να τα έχουν καλά με την εγχώρια ολιγαρχία. Εμείς λοιπόν σχεδιάζουμε μια δίκαιη πράσινη μετάβαση. Να ξέρουν στα μεγάλα αστικά κέντρα, Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ότι η προτεραιότητά μας είναι ο φτωχός Έλληνας να μην οδηγηθεί εκ νέου σε ενεργειακή φτωχοποίηση μέσω της αύξησης των τιμών της ενέργειας. Και έτσι να βάλει φωτοβολταϊκά συστήματα κατά προτεραιοποίηση. Λέμε στην ελληνική περιφέρεια, σε κάθε πόλη, σε κάθε χωριό, όλα τα πάρκα να γίνουν με κοινωνικούς όρους, ώστε να μπορούν οι άνθρωποι να πάρουν φτηνό ρεύμα. Εμείς δεν είμαστε μια χώρα που έχει πλούσιο ήλιο, πλούσια θάλασσα? Γιατί λοιπόν δεν αξιοποιούμε όλες αυτές τις τεχνολογίες προς όφελος των πολλών, αλλά τις αξιοποιούμε προς όφελος των λίγων? Το Ταμείο Ανάκαμψης έγινε και για ένα άλλο λόγο, επίσης σημαντικό. Η υγεία. Εμείς, το ΠΑΣΟΚ, έφτιαξε και είναι παιδί του. Το μεγαλύτερο εγγυητή κατά των ανθρωπίνων ανισοτήτων. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Με τον Γιώργο Γεννηματάκη και τον Παρασκευά Πιερινό. Αλλά αυτό, είναι πια σε μια τραγική κατάσταση. Παλαμάκι για τους γιατρούς και τους υγειονομικούς, αλλά όχι οικονομικά κίνητρα από τη Νέα Δημοκρατία. Παλαμάκια, αλλά όχι μόνοι με θέσεις εργασίας. Τι έκαναμε το Ταμείο Ανάκαμψης? Δεν είναι δικά μας τα λεφτά, μας τα δώσανε. Τζάμπα ήταν τα 20 δις, δεν είναι νέο χρέος. Μας λέγανε πριν την πανδημία, δεν έχουμε λεφτά, στέξουμε το ΕΣΥ. Ωραία, τώρα τα πήρατε τα λεφτά. Μας τα δώσει η Ευρώπη, τι τα κάνατε? 8% η Πορτογαλία από το Ταμείο Ανάκαμψης το δικό της για το Εθνικό της Σύστημα Υγείας. 11% η Ιταλία για το δικό της Εθνικό Σύστημα Υγείας. Η Ελλάδα 4%, από το οποίο το 2% είναι η ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων. Άρα για τεχνολογία, για γιατρούς, για πραγματικά υπηρεσίες του Εθνικού Σύστηματος Υγείας 2%. Αυτές είναι οι προτεραιότητες του κ. Μητσοτάκη. Εμείς λοιπόν λέμε στον ελληνικό λαό ότι αυτό το παιδί του ΠΑΣΟΚ, το οποίο πρέπει να το ανασυγκροτήσουμε και να το αναγεννήσουμε για να γίνει ένα πραγματικό εθνικό σύστημα υγείας και όχι αυτό που ζούμε σήμερα, να είμαστε τρίτοι σε ιδιωτικές δαπάνες σε όλη την Ευρώπη σε υγεία. Μας περνάει μόνο η Βουλγαρία και η Λιτουανία, το μεγαλύτερο κομμάτι του κόστου ζωής. Λέμε λοιπόν, παντού ισχυρή πρωτοβάθμια υγεία. Τι απεδείχθη στην πανδημία? Όλα τα κύματα του COVID πήγαιναν στα νοσοκομεία. Αποτέλεσμα, άλλοι άνθρωποι με βαριά νοσήματα να μην έχουν τις υπηρεσίες που χρειαζόταν. Δηλαδή, έγινε η πανδημία, μια που δεν βάλαμε. Μαζί με το Ταμείο Ανάκαμψης δεν το αξιοποιούμε. Τι περιμένουμε λοιπόν? Να φτάσουμε σε μια χώρα τεράστιων ανισοτήτων, που η υγεία και η παιδεία θα είναι πανάκριβα ιδιωτικά όπλα κερδοσκοπίας και όχι εργαλεία δημοσίου συμφέροντος και κοινωνικής πολιτικής, όπως εμείς κάναμε τη δεκαετία του 80. Γι' αυτό λοιπόν λέμε Εθνικό Σύστημα Υγείας, που θα δίνει κίνητρα για τις ειδικότητες που έχουν λείψει και τα χειρουργεία παίρνουν συνεχώς μεταθέσεις. Ισχυρή πρωτοβάθμια υγεία παντού και βέβαια οικονομικά κίνητρα και για τους γιατρούς μας. Και όλους τους υγειονομικούς, αλλά και τους γιατρούς μας, οι οποίοι φεύγουν συνεχώς στο εξωτερικό. Όλοι οι νέοι γιατροί πια, για οικονομικούς λόγους, των χαμηλών μισθών του ΕΣΥ, φεύγουν στο εξωτερικό. Τι θα κάνουμε, δεν πρέπει αυτά να τα αλλάξουμε? Επίσης, Ταμείο Ανάκαμψης. Ταμείο Ανάκαμψης και την ψηφιακή σύνδεση δεν είναι για να πετάμε λεφτά και να κορυδευόμαστε μεταξύ μας. Ακούσαμε τον κύριο Μητσοτάκη να πηγαίνει στο Τόκιο και λέει, μας ζηλεύουν, λέει, οι Άπωνες. Θέλουν να μιμηθούν οι Άπωνες την ψηφιακή σύνδεση της Ελλάδας. Θέλουν να μιμηθούν οι Άπωνες μια χώρα που έχει προτεραιότητα να παρακολουθεί τους πολιτικούς αντιπάλους, αλλά όχι δύο τρένα και να μπορεί να αντιμετωπίσει. Ποιος θα τους τα πει όλα αυτά? Τα μίντια που έχουν μόνο προτεραιότητα να χαϊδεύουν τον κύριο Μητσοτάκη και να θέλουν να αποκρύψουν τις τραγικές του ευθύνες. Ξέρετε, προσπαθώ με το λόγο του συγκεκριμένου να δείξω ένα άλλο δρόμο. Τόσο δρόμος όμως δεν είναι ένας δρόμος
συμβιβασμού. Είναι ένας δρόμος συγκρούσεων. Και αν νομίζουν κάποιοι ότι θα γίνουν εθνικές εκλογές και μετά θα σχηματιστεί μια κυβέρνηση συνεργασίας για να μείνουν πρωθυπουργοί, μάλλον δεν ξέρουν τι είναι η σημερινή και νέα εποχή του ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ θα πάρει ισχυρή εντολή κάνοντας μόνο προγραμματικές συμφωνίες και χωρίς πρόσωπα που έχουν υπονομεύσει σταθερά το δημόσιο συμφέρον τη σοβαρό του ελληνικού λαού. Δεν ξεχνώ και δεν ξεχνάει καμία και κανένα από εμά ότι όταν χρεοκόπησε την Ελλάδα ο Καραμαλής, αυτή η παράταξη κράτησε την Ελλάδα και δεν έταξε στην πλάτη του ελληνικού λαού παιχνίδια. Τα παιχνίδια των άλλων και εύκολων νήσεων. Ήξερε, λέει ο κύριος Τσίπρας, ένα εύκολο τρόπο, τα είπαμε στις άκτιες, σκίζω τα μνημόνια, να μην έχουμε κανένα πρόβλημα. Και σήμερα πάει εκεί που πληστηριάζουν σπίτια και λέει να σας βοηθήσουμε. Μα εσύ είσαι ο υπεύθυνος που μπήκανε τα κοράκια στην Ελλάδα. Και βέβαια, ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος θέλει να αλλάξει την Ελλάδα, θέλει να βοηθήσει την Ελλάδα, αλλά δεν έχει μια κουβέντα για τον κύριο Γεωργίου. Τον θυμάσαι τον κύριο Γεωργίου? Έχω ένα κοινό με τον κύριο Γεωργίου. Έχουμε πάει και οι δύο στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Και έχουμε να δικαιωθούμε και εμείς όπως ο κύριος Γεωργίου. Για να στείλουμε ένα μήνυμα ότι δεν θα κάνουμε ανεκτές καθεστωτικές νοοτροπίες. Ο κύριος Γεωργίου λοιπόν είναι ο άνθρωπος που είπε την αλήθεια. Και αντί να πληρώσουν αυτοί που χρεοκόψαν την Ελλάδα, πήγε να την πληρώσει ο Γεωργίου. Ξέρετε, έχουν μάθει να δολοφονούν το χαρακτήρα του αγγελιοφόρου. Όμως, ο Γεωργίου δικαιώθηκε. Και να είστε σίγουροι ότι θα δικαιωθούμε κι εμείς. Γιατί δίνουμε αγώνα προσκυνείου και συνέπειας, γιατί θέλουμε να αλλάξει η Ελλάδα, να γίνει ένα κανονικό ευρωπαϊκό κράτος που θα σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα, που η δικαιοσύνη θα λειτουργεί κανονικά και θα υπάρχει κράτος δικαίου για όλους τους Έλληνες. Δεν είδα λοιπόν αυτούς τους δύο αμετανόητους, τον κύριο Τσίπρα και τον κύριο Μητσοτάκη, να πούνε μία κουβέντα για τον Γεωργίου, αποδεικνύοντας ότι η προτεραιότητά τους δεν είναι να αλλάξουν τον τόπο. Προτεραιότητά τους είναι να πούνε και να κάνουν ό,τι μπορεί να γίνει για να ξανακαθίσουν στην καρέκλα του Πρωθυπουργού. Αλλά η θέση του Πρωθυπουργού είναι πολύ κρίσιμη σε ένα πρωθυπουργικό κεντρικό σύστημα. Και αυτό πρέπει να αλλάξει στο μέλλον. Να υπάρχουν σοβαρά αντίβαρα λειτουργίας της δημοκρατίας μας. Και τι εννοώ? Όταν σηκώνει το τηλέφωνο ένας ισχυρός παράγοντας ενός κόμματος, όπως ο κύριος Δημητριάδης, και τηλεφωνεί στον διοικητή της ΕΕΠ, του λέει, παρακολούθησε αυτός το κράτος που εμείς οραματιζόμαστε να κάνει τον διοικητή, του λέει, όχι κύριε, κάνε τη δουλειά σου και εμείς τη δουλειά μας. Όταν σηκώνει το τηλέφωνο το δεξί χέρι του κύριου Τσίπρα και λέει μοιράστε τις άδειες έτσι για να βολέψουμε τους δικούς μας επιχειρηματίες και να αποκτήσουμε επιρροή στα μίντια, να του λέει το κράτος τη δουλειά σου εσύ και τη δουλειά μας εμείς. Όταν σηκώνει το τηλέφωνο ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας και λέει τακτοποιήστε αυτόν τον κύριο σταθμάρχη σε μία θέση, να του λέει το κράτος τη δουλειά σου εσύ και τη δουλειά μας εμείς. Όταν φτιάξουμε ένα τέτοιο κράτος, να είστε σίγουροι ότι θα έχουμε την Ελλάδα της αξιοπρέπειας και της υπερηφάνειας. Για αυτή την Ελλάδα οραματιζόμαστε να χτίσουμε ως σύγχρονοι σοσιαλδημοκράτες, ως γνήσιοι πατριώτες. Δεν υπάρχει τίποτα πιο πατριωτικό από το να στήσουμε ένα τέτοιο κράτος. Φίλες και φίλοι, κλείνοντας, θέλω να πω μια κουβέντα για τον κατώτατο μισθό. Διότι έγινε μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Οι εργαζόμενοι τα τελευταία χρόνια έχουν βρεθεί σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Πρέπει λοιπόν αυτή η φορά να είναι η τελευταία φορά που το κράτος καθόρισε τον κατώτατο μισθό. Και ο κατώτατος μισθός με την επόμενη κυβέρνηση να είναι προϊόν συμφωνίας των κοινωνικών εταίρων μέσω της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Και βέβαια,
να απελευθερώσουμε τις τριετίες, ώστε οι άνθρωποι κατώτατα αμοιβόμενοι να εξελιχθούν μισθολογικά, για να έχουμε κανονικούς μισθούς στη χώρα, για να μπορούν να ζήσουν με αξιοπρέπεια τις οικογένειές τους. Εδώ λοιπόν από Κυρκής, κλείνοντας, θέλω να σας ζητήσω μια μεγάλη χάρη. Λίγες εβδομάδες μείναμε πριν τη μεγάλη κρίση του ελληνικού λαού. Αυτόν τον αγώνα μπορούμε να το δώσουμε μόνο μαζί. Η κάθε μία και ο καθένας ξεχωριστά και όλοι μαζί. Το μαζί είναι η συλλογική έκφραση ενός λαού που μετά από 10 χρόνια μιας δύσκολης περιπέτειας γυρνάει πολλές φορές την πλάτη στη συλλογικότητα. Έχουμε χρέος να το ανατρέψουμε. Έχουμε χρέος να κάνουμε τον ελληνικό λαό να πιστέψει σε μια νέα πατριωτική συλλογικότητα. Και αυτό είναι το πρόγραμμά μας και το σχέδιό μας. Έχουμε και ένα δεύτερο χρέος, ακόμη μεγαλύτερο. Να κάνουμε τους νέους ανθρώπους, τα νέα παιδιά, τους μαθητές, τους φοιτητές, να πιστέψουν ξανά στην πολιτική, όπως πιστέψατε εσείς το 1974. Ένα κίνημα βαφτισμένο, λαογέννητο, ανέλαβε τις τύχες της χώρας, χτίζοντας την πραγματική μεταπολίτευση. Γεννήθηκε στις 3 Σεπτεμβρίου του 1974 με προτεραιότητα την ανάγκη της εθνικής συμφιλίωσης, της εθνικής αξιοπρέπειας μετά την κυπριακή τραγωδία, της κοινωνικής δικαιοσύνης μετά από δεκαετίες μεταφυλιακού κράτους. Αυτό το κίνημα πρέπει να ξανασηκωθεί όρθιο και να γίνει ρεύμα κοινωνικό, πολιτικό, ιδεολογικό, κάνοντας τους πολίτες να πιστέψουν ξανά στην πολιτική, γιατί δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Αλλά αυτό δεν μπορεί να είναι λόγια. Πρέπει να είναι καθημερινή δράση, κουλτούρα, συμπεριφορά. Πρέπει να συμβολοποιήσουμε τους ανθρώπους που προσπαθούν να κάνουν την πολιτική λειτουργήμα. Και όχι ένα επάγγελμα δεκαετιών. Γι' αυτό λοιπόν το μήνυμα είναι καθαρό. Δεν περιμένω τίποτα από τους ισχυρούς, γιατί δεν έχω τίποτα να προσφέρω στους ισχυρούς. Περιμένω πολλά από εσάς, γιατί μαζί μπορούμε να τα καταφέρουμε και να οικοδομήσουμε μια σύγχρονη χώρα, μια ευρωπαϊκή χώρα. Μια χώρα ισχυρής αποτελεστικής δύναμης. Στην Ουδιανατολική Μεσόγειο, μια χώρα που κανείς δεν μπορεί να επιβουλευτεί τα εθνικά της συμφέροντα, μια χώρα με σύγχρονες ευρωπαϊκές υποδομές, μια χώρα το βράδυ των εθνικών εκλογών, εμείς από την πρώτη των νικητών να στείλουμε καθαρό μήνυμα αλλαγής στα κόμματα των νικητών της δεξιάς και της ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι το ποσό, αυτό που οφείλουμε να κάνουμε. Μια ισχυρή δημοκρατική παράταξη που θα καταφέρει κοινωνική δικαιοσύνη και εθνική αξιοπρέπεια. Καλή δύναμη και καλό μας αγώνα. Πάντα η προσπάθεια στα χέρια σας. Όλοι μας δικά μας εκπληκτές. Να είστε καλά, καλό μας αγώνα. Θα τον μεθύσουμε τον ήλιο.